Στην έρευνα, αποφασιστικότητα και ευθυκρισία του ειδικού δικαστηρίου έχει αναποθέσει πλέον τις ίστατες ελπίδες του ο ελεγκτής κ. Στεφανίδης για τους λογαριασμούς του Κοσκοτά που είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω της τράπεζάς του διοχέτευε σε άκμους αποδέκτες. Αυτή την εκμυστήριξη έκανε σήμερα στο δικαστήριο το τέλος ακριβώς της καταθεσής του. Είμαι τελείως απογοητευμένος, εξομολογήθηκε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συνήγορου του κ. Πέτσου και μόλις πέρασα από το δικαστήριο αρχίζω να διακατέχομαι από κάποια αισιοδοξία για την τύχη των έγνωστων λογαριασμών και των αποδεκτών τους. Παρά τις απογοητεύσεις του, ο κ. Στεφανίδης ενημέρωσε το δικαστήριο ότι άμεσες εκροές από την Τράπεζα Κρήτης την περίοδο Κοσκοτά προς άγνωστους αποδέκτες ανέρχονται στα 2.600.000 δολάρια. Είναι άγνωστος, ωστόσο, συνέχισε οι εκροές από το προσωπικό λογαριασμό του Κοσκοτά καθώς και οι αποδέκτες τους. Ο Μάρτης αποκάλυψε, απαντώντας σε ερωτήσεις παραγόντων της δίκης, ότι εντοπίστηκε ένας λογαριασμός μαμούθ στην Τράπεζα Κρήτης της Merrill Lynch, ο οποίος ανοίχθηκε το 1981 και περιλαμβάνει χιλιάδες εγγραφές, αλλά τα ποσά είναι απίθανα να προσδιοριστούν, γιατί μέχρι το 1988 δεν υπήρχε μηχανοργάνωση. Ο λογαριασμός διανύμησε πρέπει να ανοιχθεί. Στο σημείο αυτό εκτίμησε ότι υπήρχαν προϋποθέσεις για άσκηση δίωξης, αλλά ο κ. Καμάρας δεν δρομολόγησε καμία διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό το θέμα ρωτήσε τον κ. Καμάρα, ισχυρίστηκε. Διέψευσε κατηγορηματικά τον διευθυντή της Merrill Lynch, κ. Κιαΐδη, ότι η Διεθνή Τράπεζα Ελλάδος έλεξε την εταιρεία. Αυτό ποτέ δεν έγινε ομολόγηση. Ανέδεσε προχθεσινή δήλωσή του, με την οποία διαβεβαίωνε ότι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ρουμπάτης επέστρεψε τα 130.000 δολάρια στην Τράπεζα Κρήτης. Δεν τα επέστρεψε, διαβεβαίωσε, και θα διωχθεί για παράνομο πλουτισμό. Αντέκουσε τη θεωρία του συμψηφισμού ευθυνών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του σκανδάλου Κοσκοτά με το επιχείρημα ότι οι υπεξαιρέσεις διαπιστώθηκαν μετά τον διορισμό επιτρόπου. Ενώ στο διάστημα 1984 ο Κοσκοτάς έκρεγε ως υπάλληλος στην Τράπεζα Κρήτης. Υπάρχει όντως ειδοποιώς διαφορά διαπίστωση. Εκτόξευσε θανάσιμο πενιγμό για τις σχέσεις τότε κυβέρνηση και Κοσκοτά όταν σε ερώτηση του κ. Τσοβόλα, που εν πωλής υποστήριξε πως τότε η κυβέρνηση ήταν αδύνατο να γνωρίζει τα τεκτενόμενα στην Τράπεζα Κρήτης, εφόσον δεν τον ενημέρωσαν οι ορκωτοί λογιστές. Και πού να ξέρω εγώ του αντέτοιμου. Κυβέρνηση και Κοσκοτά. Στο σημείο αυτό παρενευγήθηκε ο κατοίκος κ. Κωνσταντόπουλος και σε μια αποστροφή του συνόψισε ότι όταν μπήκαν σε μια ζυγαριά από τη μία Κοσκοτά και από την άλλη το ελληνικό κράτος, αποδείχθηκε βαρύτερος ο Κοσκοτάς. Στη συνέχεια κατέθεσε η ελεγκτή κ. Φωνηματάκη, η οποία επιβεβαίωσε το άνοιγμα των 33 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα Κρήτης. Εκτίμησε τις ζημίες των ΕΛΤΑ σε 450 εκατομμύρια και του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων σε 1,5 δισεκατομμύριο. Από το ποσό αυτό, η Τράπεζα Κρήτης έχει επιστρέψει τα 900 εκατομμύρια συμπλήρωση. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τις πολύ θερμές σχέσεις Τράπεζας Κρήτης και Καλκάνη που αρχίζουν στις 31/12/1987. Αξιολόγησε τον κύριο Βακάλη ως το μακρύ χέρι του Ποσκοτά σε όλες τις παρανομίες του. Τέλος, ο κατήγορος κ. Κατσαρός ζήτησε να κριθεί να καταθέσει στο δικαστήριο ο συνήγορος του Μακαρίτη Παπαδάτου κ. Αντίπας ή η σύζυγός του για τις συνθήκες θανάτου του αλλά και τις πιέσεις που δεχόταν, γεγονός που τον ανάγκασε να υποβάλει δύο φορές την παραίτησή του.